Μαρία, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, Λευτέρη, και με εκλεκτούς καλεσμένους. Νομίζω ο κριτικός αθλητισμός γιορτάζει. Γιορτάζει, έχουμε την άνοδο του Όφη στο βόλεϊ στην Α1. Μαζί βλέπαμε τον αγώνα την Κυριακή που πέρασε. Η χαρά μας και μόνο που ένα κριτικό σωματείο ανέβηκε πιο ψηλά δεν περιγράφεται. Πάμε να γνωρίσουμε τα παιδιά. Πάμε. Λοιπόν, δίπλα μου είναι ο Μάκης ο Κολτσιάκης. Καλώς ήρθες, Μάκη. Να μιλάμε στον Ενικό, νέα παιδιά άλλωστε. Και ο Βασίλης ο Καρασαβίδης. Καλώς ήρθες. Συγχαρητήρια καταρχάς για την τεράστια επιτυχία. Πραγματικά γράψατε ιστορία στο κριτικό βόλεϊ, παιδιά. Μάκη, να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι θα λέγαμε ότι το πιστέψατε εξ αρχής ως ομάδα. Ο στόχος ήταν ξεκάθαρος από το ξεκίνημα της σεζόν, η άνοδος στη Volley League, και τελικά ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και επιβεβαιώθηκε αυτό που όλοι θέλανε, όλοι θέλαμε ουσιαστικά. Έτσι ακριβώς είναι. Καλησπέρα και από μένα. Από την αρχή που φτάσαμε στο νησί, στην πρώτη συζήτηση που έγινε στα γραφεία του Ερασιτέχνη, υπόθηκε αυτό το πράγμα, ότι αυτή η ομάδα έχει χτιστεί για ένα και μοναδικό στόχο, την άνοδο στην Α1. Mm-hmm. Και εκ του αποτελέσματος το πετύχαμε. Δικαιωθήκατε, θα λέγαμε. Βασίλη, υπάρχει μυστικό για αυτή την φετινή επιτυχία? Στήθηκε μια ομάδα, όπως είπαμε, με στόχο την Α1. Ο βασικός της κορμός και το σκεπτικό της ήταν αυτό, να φτιαχτεί μια ομάδα με στόχο την άνοδο στην κατηγορία. Υπάρχει μυστικό επιτυχίας? Σίγουρα το μυστικό δεν μπορεί να είναι άλλο πέρα από την καθημερινή προπόνηση, που αυτό γινόταν και πολλές φορές πρωί και βράδυ. Υπήρχε ομαδικό πνεύμα, παρόλες δυσκολίες που μπορεί να έχει μια ομάδα μέσα στην αγωνιστική της χρονιά, διατηρήσαμε, ας πούμε, την ψυχραιμία μας. Ήμασταν υγιείς, καθημερινά προσπαθούσαμε για το καλύτερο της ομάδας και στο τέλος τα καταφέραμε. Λειτουργήσατε πραγματικά ως ομάδα Volley League, έτσι δεν είναι? Εσείς έχοντας και την εμπειρία, γιατί έχετε και οι δύο περάσει από την Α1, εσύ Βασίλη από τον Εθνικό και ο Μάκης από τον Ηρακλή Χαλκίδας, έχετε παραστάσεις Α1, οπότε η ομάδα πάνω σε αυτή τη βάση πάτησε φέτος, έτσι? Βέβαια. Και εγώ και ο Μάκης, αλλά και οι υπόλοιποι μας συμπαίκτες, ήμασταν όλοι παίκτες προερχόμασταν από ομάδες Α1. Υπήρχε πολύ ταλέντο και παράλληλα και εμπειρία σε αυτή την ομάδα. Το αποδείξαμε και καθ' όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος, αλλά και στα πιο κρίσιμα παιχνίδια του Final Four στην Αθήνα. Πολύ σωστά. Μάκη, όλη αυτή τη χρονιά δουλέψατε μεθοδικά, δουλέψατε συγκεντρωμένα, απόλυτα αφοσιωμένοι στο στόχο και φαινόταν από όποια πλευρά και αν το βλέπε κανείς αυτό. Δείξατε μία απίστευτη σταθερότητα ως ομάδα σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Υπήρξαν στιγμές που δυσκολευτήκατε, που λυγίσατε, που ενδεχομένως έτσι σκεφτήκατε και αν κάτι δεν πάει καλά? Σε διάστημα, όταν ξεκινάς την προετοιμασία και αρχίζουν οι αγώνες, ξέρεις εξ αρχής ότι θα υπάρχει ένα διάστημα 8 μηνών πάνω κάτω που πρέπει να πετύχεις το στόχο. Σε αυτούς τους 8 μήνες δεν γίνεται μια ομάδα να παίζει συνέχεια στα κόκκινα. Σωστά. Και να είναι σχεδόν αλάνθαστη. Θα υπάρχουν και οι κακές στιγμές, όπως ήρθαν, είτε από τον Πανιόνιο, οι δύο ήττες από τη Ρόδο. Απλώς εκεί πρέπει να είσαι έτοιμος να κάνεις σωστή διαχείριση και με την εσωστρέφεια που έρχεται στην ομάδα, να την εκμεταλλευτείς και να βγάλεις ένα όφελος από αυτήν την εσωστρέφεια. Mm-hmm. Εμείς θεωρώ ότι το κάναμε, προβληματιστήκαμε, γιατί μπορεί να λέμε ότι χτίστηκε η ομάδα για άνοδος, αλλά έπρεπε να το δείχνουμε κάθε Σάββατο. Όταν ήρθαν οι ήττες, το λογικό είναι για μια ομάδα να προβληματιστεί. Αυτός ο προβληματισμός βγήκε σε θετικό πρόσημο και φτάσαμε στο αποτέλεσμα. Μάλιστα. Βασίλη, και υπήρχε και αυτό το περίεργο σύστημα που ήθελε έτσι να δώσει τους αγώνες μπαράς για να φτάσετε να πάρετε την άνοδο, παρότι αποδείξατε σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος ότι δεν ήσασταν ομάδα για την Α2 κατηγορία, έτσι δεν είναι? Ήταν και ένα δύσκολο κομμάτι και αυτό? Ήταν δύσκολο, αλλά θα προσθέσω ότι ήταν και κάπως άδικο για κάποιες ομάδες όπως ο Όφη, που κάνει όλη την χρονιά μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Βέβαια. Και από οικονομική φύσεω και από οποιοδήποτε άλλη πλευρά για να ανέβει στην Α1. Και ουσιαστικά, ό,τι και αν κάνει μέσα στην χρονιά, μέσα στο πρωτάθλημα, δεν μετράει, γιατί ουσιαστικά πάλι η άνοδο επιθεί σε ένα παιχνίδι, ουσιαστικά, σε ένα τελικό. Που εκεί έχει ήδη τι πιθανότητε με οποιαδήποτε άλλη ομάδα, γιατί όλα κρίνονται σε ένα και μόνο παιχνίδι.
Αλλά παρόλα αυτά, όπως είπα, υπήρχε πάρα πολύ ταλέντο, πολύ εμπειρία από την ομάδα, από όλους τους αθλητές. Και ξέραμε ότι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα τα καταφέρουμε και θα ανέβουμε στην κατηγορία. Πραγματικά ένα παιχνίδι όλη χρονιά και έτσι αυτή η φωτογραφία που μου έρχεται τώρα στο μυαλό, μιλώντας έτσι για αυτό το άδικο που λες, μου έρχεται στο μυαλό η φωτογραφία του Δημήτρη του Σλατιλίδη, του προπονητή σας, με τη λήξη του αγώνα που ξάπλωσε κάτω στο παρκέ. Δηλαδή, νομίζω ότι ήταν η στιγμή αυτή της αποφόρτισης, ότι μετά από τόση προσπάθεια τα καταφέρουμε. Έτσι. Και όχι μόνο αυτό, Μαρία, συγγνώμη που σε διακόπτω, ήταν και το σκηνικό που βλέπουμε τα παιδιά γίνονται μια τεράστια αγκαλιά, χορεύουν σαν μικρά παιδιά και βεβαίως εκεί κάποιος, νομίζω ο αρχηγός, έδωσε το κύπελο να το σηκώσει ο ίδιος ο πρόεδρος, αν αναπατώμε έτσι. Ναι. Δηλαδή βλέπουμε ένα κλίμα φοβερό στις τάξεις του ΟΑΦΗ. Ναι, είναι πολύ σημαντικό και αυτή η κίνηση που έκανε ο Ενίας. Θέλω να αναφέρω ότι ο Ενίας πέρυσι έπαθε έναν τραυματισμό, γιατί ήταν και πέρυσι στον ΟΑΦΗ, ρήξη αχιλλείου, που είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος τραυματισμός στον αθλητή. Παρ' όλα αυτά επανήλθε, απέδειξε ότι σαν αρχηγός πήρε την ομάδα πάνω του όποτε χρειαζόταν. Επέστρεψε σε σαλόνι της Α1 δυνατός μετά από αυτόν τον τραυματισμό και με την ομάδα του φυσικά. Και κατά δεύτερον ότι η κίνηση που έκανε είναι μια δικαίωση για τον κύριο Δανδάλη, γιατί τόσα χρόνια επενδύει χρήματα σε αθλητές για να έρθουν εδώ και να επιτύχει αυτή την άνοδο. Ναι, το ήθελε πάρα πολύ και τα κατάφερε πραγματικά. Υπήρχε διαφορά δυναμικότητας, Βασίλη, στην κατηγορία, έτσι, και φάνηκε από την δική σας παρουσία λίγο η Ροδίων άθλεση σας κόντρα, λίγο ο Πανιόνιος, ωστόσο η διαφορά δυναμικότητας ήταν εμφανή σε αυτό το πρωτάθλημα. Σίγουρα, αυτό υπήρχε από την αρχή της χρονιάς, ειδικά από το Δεκέμβριο και μετά που συγκεκριμένα στην ομάδα της Ρόδου υπήρχαν και κάποιες αποχωρήσεις από την ομάδα πολύ καλοπαικτών. Από εκεί και έπειτα όλη αυτή η διαφορά υπήρχε σε θεωρητικό επίπεδο και έμενε απλά να αποδειχθεί και στην πράξη μέσα στο γήπεδο. Γι' αυτό και εμείς κάθε φορά στην προπόνηση προσπαθούσαμε να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι και να δίνουμε ο καθένας το 100%, γιατί μόνο έτσι ξέραμε ότι θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το στόχο μας. Ήταν δύσκολο γιατί, όπως είπα, όλα κρίνονταν σε ένα και μόνο παιχνίδι. Και όταν κρίνονται όλα σε μόνο αγώνα, όλοι έχουν τις ίδιες πιθανότητες. Δεν υπάρχουν φαβοροί, όλα αυτά λειτουργούν μόνο θεωρητικά και υπάρχει βέβαια και ο κίνδυνος μιας ενδεχόμενης αποτυχίας, γιατί όταν πρόκειται για ένα παιχνίδι σίγουρα. Ωστόσο, ο Μάκη, αυτό που λέγαμε και off the record νωρίτερα, εσείς σε αυτό το παιχνίδι με τον Κέρκη παρουσιαστήκατε στο πικ της απόδοσής σας και αυτό ήταν το ζητούμενο σε όλη τη χρονιά, όπως έλεγε και ο Δημήτρης ο Σλατιλίδης. Εμείς που το βλέπαμε απ' έξω, μας φάνηκε ένα σχετικά εύκολος τελικός για σας, ήταν έτσι? Όχι. Το αποτέλεσμα μπορεί να γράφει 3-0, αλλά δεν ήταν καθόλου έτσι. Το πιο κομβικό σετ για μένα ήταν το πρώτο. Mm-hmm. Το οποίο εκεί δείξαμε με την υπομονή μας και τις ικανότητές μας ότι μπορούμε να επιβληθούμε στη διάρκεια του αγώνα και όχι μόνο ενός σετ. Και σε συνδυασμό, αυτό που είπαμε και πριν, ότι αυτή η ομάδα, η ομάδα του Κέρκη, είχε κάνει την υπέρβαση την προηγούμενη μέρα με το άλλο φαβορί της κατηγορίας. Σωστά, αποκλείοντας που ήταν, ναι, 3-1. Οπότε ήταν ο συνδυασμός. Αλλά αυτό δεν νομίζω να υποβαθμίζει τη δικιά μας προσπάθεια. Εμείς εκεί που έπρεπε, γιατί πάντα είναι ένας τελικός και κρύβει παγίδες, ένα μάτς, πιάσαμε το πικ της απόδοσης. Απλά δείξατε εσείς ότι το θέλατε περισσότερο, το πιστεύατε περισσότερο, ήσασταν πιο αποφασισμένοι και αυτό όσο περνούσε το παιχνίδι νομίζω ότι φάνηκε. Περιμέναμε αυτά τα δύο μάτς, ημιτελικό και τελικό, όλη τη χρονιά. Γι' αυτό ήρθαμε. Ναι, μεν όλη τη χρονιά παίζαμε, αλλά όταν ένας αθλητής βάζει ένα στόχο και έχει επιλέξει ότι από την αρχή της χρονιάς θα κάνει πρωταθλητισμό, ό,τι κάναμε εμείς φέτος δηλαδή, αυτά τα μάτς είναι μια δικαίωση για μας και τα περιμένουμε πώς και πώς. Πολύ σωστά. Βασίλη, και τώρα λοιπόν πάμε, έχουμε μπροστά μας την πρόκληση της Α1 κατηγορίας, την οποία την γνωρίζετε πολύ καλά. Πόσο έτοιμη λοιπόν είναι η ομάδα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Volley League? Νομίζω αρκετά έτοιμη όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Οι παίκτες που διαθέτει αυτή τη στιγμή η ομάδα έχουν την εμπειρία της Α1 για πολλά χρόνια. Υπάρχουν διακρίσεις σε προσωπικό και σωματικό επίπεδο, ο καθένας ξεχωριστά. Και πιστεύω ότι με κάποιες προσθήκες, όχι απαραίτητα πολλές, συγκεκριμένες,
η ομάδα μπορεί να καταφέρει όχι απλά να ανέβει και να μείνει για κάποια χρόνια στην Α1, αλλά και να διεκδικεί ακόμη και τρόπαια. Μακροπρόθεσμα, αλλά να διεκδικεί ακόμη κάποιο κύπελο ή ενδεχομένως και ένα πρωτάθλημα, με σωστή οργάνωση φυσικά και περνώντας ο καιρός, να χτίζει πάνω σε μια ομάδα, σε ένα κορμό, σε μια βάση και αυτό μακροπρόθεσμα να της φέρει κάτι καλό, ένα μεγάλο αποτέλεσμα. Όταν τα ακούσα αυτό από παίκτες που γνωρίζουν την κατηγορία, σαν εσάς νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό και πραγματικά είναι η ιστορική στιγμή αυτή της ανόδου του Βόλεϊ του Όφη. Να πούμε για τους τηλεθεατές μας ότι είναι η δεύτερη ομάδα που πετυχαίνει σε επίπεδο Κρήτη στην άνοδο στην Α1, μετά τον ΟΠΕΡ 15 χρόνια πριν και με μια τετραετή παρουσία η ομάδα του Ρεθύμνου. Έρχεστε τώρα εσείς έτσι να αναζωπυρώσετε το ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά το Βόλεϊ, Μάκη. Είναι χαρά μας, εννοείται, γιατί είμαστε μέλη αυτής της ομάδος και φέραμε τον Όφη στα σαλόνια της Α1, αυτό που προσπαθούσε εδώ και 3 χρόνια. Και θεωρώ ότι είναι στο χέρι των ανθρώπων της ομάδος, ξεκινώντας από τον πρόεδρο και οι άνθρωποι οι οποίοι θα στελεχώσουν διοικητικά την ομάδα, είναι στο χέρι τους πραγματικά να τρέξουν την ομάδα σωστά και να τη φέρουν σε ρόλο πρωταγωνιστή τα επόμενα χρόνια στη Volley League. Πολύ σωστά. Και αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, Βασίλη, είναι το γεγονός ότι υπάρχει το brand name του Όφη, το οποίο είναι πάρα πολύ δυνατό, υπάρχει η δυναμική του κόσμου, οπότε υπάρχει η βάση, η δομή της ομάδας, οπότε αν οργανωθεί το πράγμα έτσι όπως πρέπει από έναν άνθρωπο που ξέρει πολύ καλά το βόλεϊ όπως είναι ο πρόεδρος σας, ο κύριος Δανδάλης, και έναν προπονητή που επίσης γνωρίζει πάρα πολύ καλά το άθλημα, νομίζω ότι όλα θα κυλήσουν έτσι όπως πρέπει. Σίγουρα, Όφη είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα, ιστορική, ανήκει στις λίγες ομάδες σε πανελλήνιο επίπεδο που έχουν ιστορία σε όλα τα αθλήματα. Έχει έναν κόσμο, ένα νησί ολόκληρο από πίσω που αγαπάει την ομάδα και τη στηρίζει. Και πιστεύω ότι είναι ξεκάθαρο ότι είναι στα χέρια του Όφη πλέον να γίνει μια μεγάλη δύναμη και στο χώρο του βόλεϊ. Είναι ξεκάθαρα μόνο στα χέρια του. Με τη δική σας επιτυχία, Μάκη, εσείς συστήσατε ουσιαστικά και το βόλιο στον κόσμο του Όφη, ο οποίος είναι πολύ ένθερμος υποστηρικτής σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο κυρίως. Νομίζω ότι μπορείτε να τον κερδίσετε πλέον με την παρουσία σας στην Α1, ώστε το ΒΑΚ να γίνει μία από τις χειρότερες έδρες της κατηγορίας. Αυτή η λέξη που είπες, να κερδίσουμε τον κόσμο. Εγώ θεωρώ ότι το κάναμε και στη διάρκεια της φετινής σεζόν. Σωστά, αυτό. Σωστά. Ακόμη περισσότερο. Ναι, εννοείται αυτό. Γιατί ο κόσμος δεν ήξερε το βόλι του Όφη. Σαν βόλι, σαν άθλημα. Θεωρώ ότι από τη στιγμή που ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια και είπαμε ότι πάμε για την Α1, παιχνίδι με παιχνίδι, δείξαμε ότι πραγματικά αξίζουμε να είμαστε στην Α1 και μας έδειξε ο κόσμος του Όφη, ειδικά στα πιο σημαντικά μάτς με Ρόδο και Πανιόνιο, στην δεύτερη φάση, δηλαδή στα play-off που παλεύαμε να βγούμε πρώτοι, ότι ήταν εκεί, έδωσε βροντερό παρόν και μας έδωσε και τεράστια όθηση έτσι ώστε να κατακτήσουμε την πρώτη θέση, στην πρώτη θέση των play-off και μετά να πάμε και να έχουμε έναν εύκολο ημιτελικό και να φτάσουμε στο αποτέλεσμα που φτάσαμε. Είναι μεγάλη δύναμη, η αλήθεια είναι, ο κόσμος του Όφη και να είστε βέβαιοι ότι σε αυτή σας την προσπάθεια θα τον έχετε σίγουρα υποστηριχτεί. Σε ό,τι αφορά το μέλλον σας, Βασίλη, ήρθατε φέτος στην ομάδα, ήρθατε για να μείνετε, φαντάζομαι. Εντάξει, τώρα είναι λίγο νωρίς να το σκεφτόμαστε αυτό. Είναι στιγμές, πιστεύω, και μέρες χαλάρωσης και απόλαυσης αυτής της προσπάθειας και των όσων καταφέραμε. Από εκεί και έπειτα σίγουρα το μυαλό είναι και στην επόμενη χρονιά φυσικά. Υπάρχει θέληση και διάθεση να γίνει κάτι πολύ καλό. Μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα και πολύ δυνατή. Και θα έρθουν οι επόμενες διαπραγματεύσεις και οι επόμενες συζητήσεις. Ωραία. Για την καινούργια χρονιά. Μάκη, να κλείσουμε με σένα σε ό,τι αφορά την παρουσία σου στην ομάδα. Εγώ πρώτη φορά στο νησί γενικότερα. Σωστά. Και στην ομάδα του Όφη, εντάξει, είμαι πολύ χαρούμενος γιατί πετύχαμε τον αρχικό στόχο. Αφήσαμε την προηγούμενη την ομάδα, Ηράκλειο Χαλκίδας. Είμαστε από Θεσσαλονίκη,
μακριά από το σπίτι μας. Α, και εδώ. Κριτικό επίθετο, έτσι. Ναι, ναι. Δεν έχω βρει άκρη, πραγματικά. Μπορεί να μην είναι τυχαίο. Δεν έχεις ψάξει, δηλαδή. Ναι. Μακάρι να μην είναι τυχόν και ίσως να το ψάξουμε. Αυτό να έρθει τώρα. Η μία επιτυχία ήρθε ήδη, το πρώτο μαξιλάρι. Εμείς, όπως και να έχει, παιδιά, δεν ξέρω αν είναι η πιο σημαντική στιγμή στη ζωή σας, στην καριέρα σας εννοώ, σαν επιτυχία. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στο μέλλον, έτσι, και προσωπική και με την ομάδα του ΟΦΗ. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Λοιπόν, και από τα αθλητικά μας, Μαρία, να σε ευχαριστήσω και εσένα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε.